Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, να σας καλωσορίσουμε εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας στην εκδήλωση που διοργανώνει η οργάνωση εδώ του Μαρουσιού, η Γύρω Περιοχές. Η εκδήλωση σήμερα θα μας μιλήσει ο σύντροφος ο Γιάννης Τραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχει και ζέστη και η περίοδος είναι δύσκολη. 29 Ιούνιου δεν είναι από τις εύκολες τέτοιες. Πάντως, η συμμετοχή σας σήμερα πραγματικά δείχνει το ενδιαφέρον που έχει η κοινωνία της περιοχής μας να ακούσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ που βαδίζει προς το δεύτερο συνέδριό του το φθινόπωρο. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις μετά το καλοκαίρι φυσικά, το Σεπτέμβρη, που θα συζητήσουμε με τον λαό της περιοχής αναλυτικά τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις θέσεις της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Μας πούτε και λίγο για τους. Να καλωσορίσω και εγώ και να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο και εσάς που ήρθατε. Να πω ότι σήμερα κοντά μας βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Κουλέτης. Ο Νίκος Φράντος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Δημήτρης Τσουκαλάς, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Συνεργών. Είναι οι βουλευτές Ανέτα Καβαδία και Αυλονίτου Ελένη. Ο Περιφερειάρχης Καραμέρος Γιώργος. Και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Καλλιόπη Βέτα και Πέτρος Δαμιανός. Να υπενθυμίσω ότι 8 και 9 που είναι το μικρό το φεστιβαλάκι της νεολαίας που θα γίνει εδώ στο Μαρούσι, στην πλατεία Ηρώ. Η νεολαία βρίσκεται εδώ και πουλάει κουπόνια, να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε όσοι μπορούμε αγοράζοντας τα κουπόνια. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι σήμερα εδώ. Θα με επιτρέψει να κάνω μια μικρή αναφορά σε παλιές αναμνήσεις που είχαμε με την οργάνωση του Μαρουσίου. Από την εποχή του συνασπισμού, μετά του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα θυμάμαι η οργάνωση αυτή να παίρνει πρωτοβουλίες, να οργανώνει συζητήσεις, να αναπτύξει κοινωνική δράση για τα προβλήματα της πόλης. Και το λέω αυτό διότι και σήμερα, όπως έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, χρειάζεται να ξαναδούμε τη σχέση κυβέρνησης, κόμματος, κοινωνίας. Αλλά αυτά, όπως είπε και ο Μιχάλης, έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και άλλες φορές. Εγώ θα ήθελα στη σημερινή εκδήλωση να σας μιλήσω στο μέτρο και στο μέτρο μπορούμε να συζητήσουμε μετά για το σχέδιο της κυβέρνησης σε αυτή τη νέα φάση που μπαίνουμε, μετά από μία μακρά και κρίσιμη διαπραγμάτευση, αρχικά για την υπογραφή της συμφωνίας και μετά για την πρώτη αξιολόγηση. Διότι στην ουσία με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι σαν να ξαναρχίσουμε από την αρχή, η κυβέρνηση επιτέλους μπορεί να κυβερνήσει, γυρίζουμε σελίδα, κάνουμε μια νέα αρχή και μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Ταυτόχρονα όμως, πριν να φερθώ σε αυτό, πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε σε στιγμές ιστορικές, ιστορικών εξελίξεων που θα επηρεάσουν αποφασιστικά την πορεία της Ευρώπης και ασφαλώς και τη χώρα μας. Και αναφέρω βέβαια στα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στην Βρετανία. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αυτού έχει σημασία ευρύτερη, διότι δεν είναι ένα απομονωμένο γεγονός, αλλά φέρνει στην επιφάνεια μια πολυδιάστατη κρίση. Πρώτα-πρώτα μια κρίση προσανατολισμού της ίδιας της Βρετανίας, δεύτερον μια κρίση πολιτικής και νομοποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνείδηση των λαών, αλλά και τρίτο φέρνει στο προσκήνιο ή μας θυμίζει καλύτερα και
μια κρίση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Της παγκοσμιοποίησης της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, της ρήγνωσης του κοινωνικού κράτους, των εκρηκτικών ανισοτήτων και αποκλεισμών. Διότι τα λαϊκά στρώματα και εργατικά στρώματα της Αγγλίας, της Βρετανίας που ψήφισαν υπέρ του Brexit δεν το έκαναν ανέπεια. Ήταν θύματα, πολλά από αυτά τα στρώματα, ήταν θύματα της αποβιομηχάνησης, της ανεργίας, της περιθωριοποίησης, του φόβου μπροστά στα μεταναστευτικά ρεύματα. Ήταν η αντίδραση κοινωνικών στρωμάτων που ήδη από την εποχή της Θάτσερ και του Θατσερισμού είχαν χτίσει σκυρά πλήγματα στα δικαιώματά τους. Αυτό το υπόβαθρο αξιοποίησαν όμως ακροδεξιές και εθνικιστικές δυνάμεις, διότι η ψήφος του Βρετανικού λαού είναι σεβαστή. Αλλά δεν είναι κρυφό ότι η εκστρατεία για τον Brexit, όπως ονομάστηκε, η στρατηγική δηλαδή της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθοδηγήθηκε από δεξιές και ακροδεξιές εθνικιστικές και αντιμεταναστευτικές δυνάμεις, στηρίχθηκε από επιχειρηματικά συμφέροντα που είδαν τη θέση τους να επιβιώνονται έναντι άλλων κοινωνιών του Βρετανικού καπιταλισμού. Ήταν μια εκστρατεία ενταγμένη σε μια αντιδραστική και όχι προοδευτική προοπτική. Και ενδεικτικό είναι ότι οι δυνάμεις που ηγήθηκαν της εκστρατείας αυτής στέκονται σήμερα αμήχανες μπροστά στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Διότι η πολιτική της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη λογική μιας εθνικής αναδίπλωσης και περιχαράκωσης είναι αδιέξοδη, κυρίως για τα φτωχά και τα λαϊκά στρώματα, τα οποία πρώτα αυτά θα πληρώσουν τις συνέπειες. Στον αντίποδα αυτής της λογικής είναι η επιλογή της συνεργασίας των λαών για την αλλαγή της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο, για την επαναθεμελίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ιδέας ενωπής Ευρώπης σε νέες αξίες που να εγγυώνται την βιωσιμότητα και τη συνοχή της. Και αυτή την επιλογή έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την επιλογή κινείται και η κυβέρνηση από την αρχή. Αυτή τη στρατηγική υπηρετήσαμε και πέρυσι τέτοιες μέρες περίπου, όταν προκυρήσαμε το δικό μας δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα όμως με διαφορετικό περιεχόμενο και σκοπό. Το βρετανικό δημοψήφισμα ήταν για την παραμονή ή όχι της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα στην Ελλάδα, το δικό μας δημοψήφισμα ήταν για την αποδοχή ή της απόρριψης της συγκεκριμένης πρότασης και του τελεσίγραφου που μας είχαν κάνει οι δανειστές. Και ο ελληνικός λαός, παρά την επικοινωνιακή τρομοκρατία και τους εκβιασμούς, σε ένα κλίμα τρόμου απέρριψε την πρόταση των δανειστών, δίνοντας ένα παράδειγμα ενότητας, θάρρους, αντίστασης παγκόσμιας εμβέλειας. Αν ο λαός τότε δεν τηρούσε αυτή τη στάση, αν ψήφιζε την πρόταση που είχε προταθεί, τότε θα είχαμε αποδεχτεί λιτότητα χωρίς όρια και χωρίς τέλος, αφού έμενα σε ισχύ ακόμα τα ανέφικτα πρωτογενή πλονάσματα του δεύτερου μνημονίου, θα μέναμε χωρίς καμία δέσμευση για το χρέος, χωρίς καμία δέσμευση για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και με το Brexit σε διαρκή απειλή και πηγή εκβιασμών. Το δικό μας δημοψήφισμα λοιπόν είχε διαφορετικό περιεχόμενο και λογική και όσοι σκόπο μας σήμερα προσπαθούν να δημιουργήσουν μία σύγχυση, το κάνουν γιατί τους ενοχλεί το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζεται πλέον όχι μόνο από φίλους, αλλά και από αντιπάλους ως μια δύναμη ευρωπαϊκή, μια δύναμη αριστερή, μια δύναμη ριζοσπαστική που αγωνίζεται για την επαναθεμελίωση της Ευρώπης, που αγωνίζεται για να μετατρέψουμε την Ευρώπη από αναγκαίο κακό σε ένα χώρο δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα βέβαια όλοι αναγνωρίζουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή η Ευρώπη
ή θα αλλάξει ή θα διαλυθεί. Αυτό που λέγαμε πάντα εμείς. Τώρα, αυτοί που ως χθες μας ασκούσαν κριτική, επειδή θέταμε το ζήτημα της αλλαγής της Ευρώπης, ανακαλύπτουν όψιμα ότι η Ευρώπη που γνωρίζαμε έχει πεθάνει. Ή για να το πω πιο ήπια, με τα λόγια του κυρίου Σόιμπλε, η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί όπως πριν. Ή όπως το είπε η κυρία Μέρκελ, πρέπει να γίνει ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά. Σύμφωνοι, αλλά σε ποια κατεύθυνση? Σε αυτή που ήταν ως τώρα, στην ίδια κατεύθυνση, χωρίς αλλαγή πολιτικής? Τότε γιατί θα υπάρξουν διαφορετικά αποτελέσματα? Πώς θα πιστεί ο Ευρωπαίος πολίτης, είτε του Βορρά είτε του Νότου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος δημοκρατίας, ότι η γνώμη των πολιτών εισακούεται? Δεν είναι δυνατόν να λένε ότι θέλουν να αλλάξει η Ευρώπη και την ίδια στιγμή να προωθούν την Διατλαντική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, ερήμη των λαών, ερήμη των κοινοβουλίων. Δεν μπορούν να λένε ότι θέλουν να αλλάξει η Ευρώπη και την ίδια στιγμή να αρνούνται το μοίρασμα της ευθύνης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος ή για την αμοιβιοποίηση του χρέους ή για την από κοινού αντιμετώπιση της ανεργίας και την όθηση της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει, επαναλαμβάνουμε και σήμερα εμείς, δεν μπορεί να υπάρξει ενωμένη Ευρώπη και κοινό νόμισμα αν τα κόστη και τα ωφέλη δεν μοιράζονται δίκαια και αναλογικά. Αυτή ακριβώς την απουσία ουσιαστικών απαντήσεων εκμεταλλεύονται οι δυνάμεις της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στα προβλήματα που δημιουργεί η λιτότητα και η ασυνδοσία των αγορών, θα προσπαθήσουν παντού να ενισχύσουν οι δυνάμεις αυτές τις θέσεις τους. Γι' αυτό εκείνο που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα, πολύ περισσότερο από χθες, δεν είναι ούτε ευχολόγια, ούτε αλλαγές για τον Θεαθήνα. Εκείνο που δεν τροποποιούν την ασκούμενη πολιτική. Εκείνο που χρειάζεται η Ευρώπη και οι λαοί της είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό μέτωπο για την κοινωνική Ευρώπη που θα εγγυάται τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και θα αποτελέσει ένα αλλακτικό παράδειγμα προς την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση των εκρητικών ανισοτήτων, των αποκλεισμών και των πολέμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει ελκτικότητα και κοινωνική νομοποίηση όχι ως ένα κλειστό φρούριο, αλλά ως μια δύναμη που πρωταγωνιστεί ενάντια στα παγκόσμια δεινά και στις αιτίες που τα προκαλούν. Μόνο έτσι μπορεί να σταματήσει η επέλαση της ακροδεξιάς και του εθνικισμού και να μπουν οι βάσεις για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των λαών σε μια κοινή ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε σήμερα μπροστά μας ως ελληνική και ευρωπαϊκή αριστερά, αλλά ως και ως προοδευτική άνθρωποι γενικότερα. Διότι μόνο οι δυνάμεις της αριστεράς μπορούν να εμπνεύσουν, να κινητοποιήσουν και να συμπληρώσουν τις ευρύτερες δυνάμεις σε ένα τέτοιο μέτρο. Ορισμένοι, καμιά φορά και από τον χώρο της αριστεράς, επικαλούνται την αδυναμία της αριστεράς, την ανυπαρξία, θα έλεγα, της αριστεράς σε πολλές χώρες. Επικαλούνται τους αρνητικούς συσχετισμούς γενικότερα για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο αγώνας για την αλλαγή στην Ευρώπη δεν φέρει αποτέλεσμα. Συνεπώς πρέπει ο καθένας να δει τι μπορεί να κάνει μόνος του. Όμως αυτή δυστυχώς, φίλες και φίλοι, είναι η στρατηγική των ισχυρών. Η μεμονωμένη δράση ιδίως μιας χώρας, καταχρεωμένης, όπως η δική μας, δεν βελτιώνει αλλά χειροτερεύει την διαπραγματευτική της θέση έναντι των δανειστών. Φυσικά ο αγώνας θα είναι δύσκολος και τα αποτελέσματα μπορεί να μην έρθουν αμέσως. Αλλά η επιλογή που έχουμε να κάνουμε δεν είναι ανάμεσα σε εύκολες και σε δύσκολες λύσεις, αλλά είναι ανάμεσα σε επιλογές με προοπτική και επιλογές που είναι ήδη από την αρχή αδιέξοδες. Και βέβαια δεν έχουν δίκιο όσοι χαρακτηρίζουν ήττα το αποτέλεσμα της αριστεράς στην Ισπανία στις προχθεσινές εκλογές, όταν χάρη στη δράση της η Ισπανική αριστερά έχει αναδειχθεί σε τρίτη δύναμη, πολιτική δύναμη, το δε πανίσχυρο κάποτε ισπανικό δικοματικό σύστημα βρίσκεται σε αδυναμία άπλεξη κρίση.
Η αριστερά δεν θα κερδίσει αν παρακολουθεί τις εξελίξεις φοβικά και αμυντικά. Πρέπει να βγούμε μπροστά με ό,τι διαθέτουμε. Με τις δυνάμεις μας, με τις αξίες μας, με τις ιδέες μας, μπροστά και τολμηρά, χωρίς να περιμένουμε να αλλάξουν πρώτα οι σχετισμοί για να δράσουμε, αφού μόνο με τη δική μας δράση μπορούν να αλλάξουν οι σχετισμοί. Αυτό άλλωστε είναι το μάθημα από τη δική μας πείρα. Αυτό μας δίδαξε η πορεία η δική μας, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν παρεμβαίναμε δυναμικά στις εξελίξεις, αν δεν θέταμε το ζήτημα της κυβερνητικής εξουσίας ως στόχο μας, μπορεί και σε εμάς το δικοματικό σύστημα να ήταν ακόμα όρθιο. Όμως τολμήσαμε, όπως τολμήσαμε στην Ελλάδα, έτσι πρέπει να τολμήσουμε και στην Ευρώπη, δρώντας ως δύναμη ανασύνθεσης και υπέρβασης των παλιών διαχωριστικών γραμμών, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα κοινής δράσης με κινήματα και συνδικάτα, όχι μόνο με τις δυνάμεις, με άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και με δυνάμεις οικολογίας, με δυνάμεις του συσχετισμού χώρους, όσες δυνάμεις είναι έτοιμες όμως να δεσμευτούν μαζί μας στον αγώνα ενάντια στις πολιτικές της ευρωληπτότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Μόνο έτσι και θα αποτρέψουμε την αποσύνθεση της Ευρώπης και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στις αλλαγές που είναι αναγκαίες αυτές. Συντρόφοι και σύντροφοι, βρισκόμαστε για να έρθουμε στα πιο κοντά δικά μας. Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την ιστορική απόφαση του ελληνικού λαού να βάλει τέλος σε ένα κλειστό σύστημα δικοματικής εξουσίας και διαπλεκόμενων συμφερόντων που οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία, μεγάλα τμήματα της κοινωνίας στην πτώχευση και την οικονομία στα όρια της καταστροφής. Γνωρίζαμε από την αρχή πως για να βγούμε από αυτή την βαθιά κρίση δεν αρκούσε η καλύτερη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης. Έπρεπε να αλλάξει όχι μόνο η πολιτική, αλλά και το πλαίσιο εντός του οποίου, το κυρίαρχο πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνεται αυτή η πολιτική, το κυρίαρχο μοντέλο. Αυτό ακριβώς επιχειρήσαμε πέρυσι. Όμως οι σχετισμοί ήταν αρνητικοί και οι πιέσεις και οι εκβιασμοί πρωτόγνωροι. Αυτό πλέον το αναγνωρίζουν όλοι. Διότι αν άλλαζε το πλαίσιο για μας, θα άλλαζε για όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι που έκανε την προσπάθειά μας εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό είναι που έκανε τον πόλεμο ασύμμετρο. Διότι συνασπίστηκαν όλοι ή σχεδόν όλοι εναντίον μας, για να μην αλλάξει το πλαίσιο, για να μην χαλαρώσει η επιτροπία, για να μην υπάρξει ένα θετικό προηγούμενο για τους άλλους λαούς. Εμείς δεν μετανιώνουμε για τη στάση μας. Θεωρούμε ότι κάναμε το καθήκον μας και απέναντι στο δικό μας λαό και απέναντι στους λαούς της Ευρώπης. Δώσαμε με επιμονή στους ηγέτες και τους θεσμούς της Ευρώπης τη δυνατότητα να δείξουν ότι σέβονται την ειδημιχωρία και του ελληνικού λαού και των άλλων λαών. Το αρνήθηκαν πεισματικά οι περισσότεροι. Μας ζήτησαν να ξεχάσουμε το πρόγραμμά μας. Να ξεχάσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον λαό. Να ολοκληρώσουμε το αποτυχημένο δεύτερο μνημόνιο του κυρίου Σαμαρά που η κυβέρνηση το είχε πει συμτελέσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγχώριες και ξένες δυνάμεις μεθόδευσαν τη δημιουργία μιας δημοσιονομικής ασφυξίας. Συνειδητά, με στόχο την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας μαζί και την κατάρρευση της κυβέρνησης. Ήδη από τον Μάρτιο, αυτό ήταν το σχέδιό τους. Το ομολόγησε πρόσφατα ο κύριος Σαμαράς με έναν δημοσιακό τρόπο. Δεν μας έδωσαν τη δόση των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ το φθινόπωρο του 2014, είπε ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα, για να μην τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ στα ταμεία του κράτους. Διότι ήταν βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κυβέρνηση. Δεν ήθελαν λοιπόν να βρει ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ένα ευρώ διαθέσιμο. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κύριος Σαμαράς. Και όμως ο λαός και η κυβέρνηση αντέξανε. Τότε χρησιμοποίησαν το Brexit ως απειλή. Τι βλέπουμε όμως σήμερα? Είναι άσχετη η απειλή για τη δική μας έξοδο από το ευρώ με το Brexit των Βρετανών. Η απειλή του Brexit προετοίμασε, λέω εγώ, και συνέβαλε στο βρετανικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το πρώτο μάθημα που πρέπει να πάρουμε πολλοί
από τη δική μας περισσυνή εμπειρία. Το δεύτερο μάθημα που πρέπει να βγάλουμε όλοι, κυρίως αυτοί που δεν το έχουν κατανοήσει, είναι ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει αλλά κάρτα. Η σκυρή στάση που δίνεις απέναντι στον ελληνικό λαό και την ελληνική κυβέρνηση ήταν μια στάση η οποία κλώνησε ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη όλων των λαών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Κλώνησε ακόμα περισσότερο την δημοκρατική νομοποίηση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Και αυτό προσπαθούν να αξιοποιήσουν σήμερα οι δυνάμεις της ακροδεξίας. Πέρυσι λοιπόν κάποιοι δήλωναν νικητές. Εμείς όμως νιώθουμε δικαιωμένοι. Και μπορεί να χάσαμε μια μάχη, όμως ο πόλεμος συνεχίζεται. Για δημοκρατία, για δικαιοσύνη, για ελληνική. Το ξέρουμε ότι θα είναι και τώρα δύσκολος ο πόλεμος αυτός, αλλά τώρα πια δεν είμαστε τόσο μόνοι. Στεκόμαστε λοιπόν 1,5 χρόνο μετά όρθιοι απέναντι στην ευθύνη που μας ανέθεσε ξανά ο λαός στις εκλογές Σεπτέμβρη. Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί είναι πρωτόγνωρα. Είναι προβλήματα πολέμου, προβλήματα δηλαδή που συνηθίζεται να τα βλέπει κανείς σε χώρες που έχουν υποστεί ένα πόλεμο, τα οποία όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε καιρό ειρήνης. Χιλιάδες συμπολίτες μας ζουν στην ανέχεια, την αβεβαιότητα, χωρίς να μπορούν να κάνουν κανένα σχέδιο για το μέλλον. Επιπρόσθετα, οι παγκόσμιες αναταράξεις, το προσφυγικό πρόβλημα, οι απροσδιόριστες ακόμα συνέπειες από την απόφαση της Βρετανίας για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν αβεβαιότητες και επιβάλλουν από όλους μας εγρήγορση και ετοιμότητα. Όμως, για πρώτη φορά, έπειτα από 6 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να σχεδιάσουμε την έξοδο από την κρίση σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι το μέλλον αρχίζει να αποκτά ορατότητα. Το Brexit μας βρίσκει με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και με ολοκληρωμένη την αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι όποιες άμεσες συνέπειες από το βρετανικό δημοψήφισμα είναι διαχειρίσιμες για την χώρα μας. Με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με τους δανειστές. Έχουν νομοθετηθεί όλα τα μέτρα που προβλεπόταν για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων από τώρα μέχρι και το 2018. Περνάμε λοιπόν σε μια φάση στην οποία μπορούμε μαζί με τις όποιες υπόλοιπες υποχρεώσεις της συμφωνίας μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα συνολικό σχέδιο το οποίο να θέτει τις βάσεις για την έξοδο από τα μνημόνια, την επιτήρηση και την κρίση. Πρώτος πυλώνας και πρώτη προτεραιότητα αυτού του σχεδίου είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, οι επενδύσεις, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως προϋπόθεση για ένα παραγωγικό υπόδειγμα βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Διότι στόχος δικός μας δεν είναι μόνο η βελτίωση των μεγεθών, είναι η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα της ανάπτυξης, αλλά από το αν είναι δίκαιη ή αν είναι άνηση και άδικη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι όμως σημαντικό να περάσουμε από την ύφεση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και προβλέπονται τέτοιοι ρυθμοί από την Τράπεζα της Ελλάδας και από το Υπουργείο Οικονομικών ήδη από το δεύτερο εξάμεινο του 2016 με επιτάχυση το 2017 και 2018 στο επίπεδο του 2 και του 3%. Και είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η ανάκαμψη, διότι χωρίς την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς την παραγωγή νέου πλούτου και τη δίκαιη διανομή του, δεν μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση, δεν μπορεί να αυξηθεί ο τζίρος των μαγαζιών, δεν μπορεί να αναζωογονηθεί η διάσπαρτη μικρή επιχειρηματικότητα, δεν μπορεί να αρχίσει να δημιουργείται ένα ανωδικό σπιράλ με το οποίο θα προχωρήσουμε προς τα μπροστά και προς τα πάνω. Όμως, ενώ αυτό είναι σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό είναι να μειώσουμε την ανεργία. Διότι ξέρετε, η ανάπτυξη της οικονομίας δεν συνεπάγεται αυτόματα τη μείωση της ανεργίας.
Πιο σημαντικό λοιπόν είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Αυτό στη δική μας αντίληψη πρέπει να γίνει ο άμεσος στόχος, αλλά και το μέτρο αυτού που ονομάζουμε ανάπτυξη. Και αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί με τη μείωση των μισθών ή την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Το είδαμε. Αυτά γινόταν ως τώρα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Οι μισθοί καταβαραθρώθηκαν. Οι εργασιακές σχέσεις σε πολλούς χώρους είναι εντελώς απορριθμισμένες. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν μια βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, αλλά ένας φαύλος κύκλος ύφεσης γειτόνιτας ανεργίας. Πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιό μας για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη που πυρήνα του ακριβώς έχει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση της ανεργίας, τη συγκράτηση των νέων επιστημόνων στη χώρα μας και την έναρξη ή δυνατότητα της παλινόστασης όσο έφυγαν στο εξωτερικό. Και το θέμα αυτό είναι κρίσιμο. Είναι θέμα επιβίωσης, ανθρώπινης αξιοπρέπειας καταρχήν, αλλά είναι και θέμα επιβίωσης όλης της κοινωνίας. Και το πρόβλημα, να μου επιτρέψετε να πω, είναι διπλό. Από τη μια έχουμε ένα τεράστιο απόθυμα ανέργων και μάλιστα ανέργων μακράς διάρκειας, κατά το 70%. Από την άλλη, οι συντελούμενες τεχνολογικές αλλαγές, η ραγδαία ψηφιοποίηση των οικονομιών, που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, αλλάζουν την οργάνωση της εργασίας, αλλάζουν τη δομή των επαγγελμάτων, αλλάζουν το προφίλ των οικονομιών. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το διπλό πρόβλημα της ανεργίας και της αναβάθμισης εργασίας γενικότερα, είναι σημαντικό, όπως είπα, να περάσουμε από την ύφεση στην ανάκαμψη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει αυτή η ανάκαμψη να βάλει την οικονομία σε νέες βάσεις, να επεκταθεί σε νέους κλάδους της παραγωγής, να αντιστοιχθεί με τα συγκριτικά πλεονέκτημα κλίματα της χώρας μας, αλλά και με τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται διεθνώς, με τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που έχουν δυναμική παγκόσμιας ζήτησης. Πρέπει δηλαδή να αλλάξει η παραγωγική ταυτότητα της χώρας. Όταν ακούει κάποιος Ελλάδα, να μην τη σκέφτεται μόνο την Ελλάδα ως ένα χώρο τουριστικού προορισμού, αλλά τη σκέφτεται ως ένα χώρο παραγωγής και δημιουργίας, ως ένα χώρο πολιτισμού και πολιτιστικής παραγωγής διεθνούς επίπεδου. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα να επιδείξουμε. Ένα χώρο έρευνας και καινοτομίας. Και έχουμε και εδώ παραδείγματα υψηλών επιδόσεων στους τομείς αυτούς. Ένα χώρο παραγωγής ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων που ενσωματώνουν γνώση, έρευνα, σχεδιασμό. Αυτά είναι που δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτά είναι που καθιστούν βιώσιμη και ανταγωνιστική μια οικονομία και όχι υποβάθμιση της εργασίας ή του περιβάλλοντος. Αυτά είναι γεγονός. Θέλουν χρόνο. Θέλουν οργάνωση, θέλουν σχέδιο. Δεν αποδίδουν άμεση. Όμως πρέπει να επιμείνουν. Διότι είναι ένα έλλειμμα αυτό που περιγράφω που έρχεται από το παρελθόν. Πάντα είχαμε ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, μη βιώσιμο. Αλλά κυρίως είναι και μια πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και αφορά τις νέες γενιές. Και έχουμε σημαντικές δυνατότητες και στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες και στην ενέργεια και αλλού. Όμως το πρόβλημα της ανεργίας δυστυχώς είναι άμεσο. Δεν μπορεί να περιμένει πρώτα να δημιουργήσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο και μετά να προωθεί η ενεργία. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε μέτρα άμεσης απόδοσης και μέτρα μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Και αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνησή μας. Βραχυπρόθεσμα. Πολλαπλασιάζουμε τα προγράμματα προσωρινής απασχόλησης και τα περισσότερα από αυτά από τετράμινα ή εξάμινα γίνονται οκτάμινα. Πρώτη για μια άμεση απάντηση στο πρόβλημα της ενεργίας, όχι ριζική, το γνωρίζουμε, που όμως πέρυσι έδωσε διέξοδο σε 97.000 άτομα, ενώ φέτος προβλέπεται να καλύψει 176.000 άτομα, σύνολο λέει 275.000 στη διετία. Η οργάνωση των προγραμμάτων βελτιώνεται συνεχώς, έτσι ώστε η απασχόληση αυτή
να συνδυάζεται με την ικανοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών μεγών και να δημιουργεί προστέμενη αξία κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Μεσοπρόθεσμα, αρχίζοντας όμως από σήμερα. Μεσοπρόθεσμα, η βελτίωση της κατάστασης επιδιώκεται πρώτο με την ανάκαμψη της οικονομίας και τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησής της. Αυτή η βελτίωση θα εκφραστεί και με αύξηση απασχόλησης και ήδη παρατηρούμε ορισμένα θετικά σημάδια. Για παράδειγμα, με βάση το σύστημα Εργάνη που καταμετρά τις νέες θέσεις εργασίας, τους πρώτους μήνες του 2016 είχαμε μία καθαρή αύξηση 200.000 θέσεις εργασίας. Δεύτερον, με την τόνωση των επενδύσεων. Κάθε είδους επενδύσεων, δημόσιων, ιδιωτικών, ντόπιων και ξένων. Για τις δημόσιες έχουμε εξασφαλίσει γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ όρους οι οποίοι διατίθεται. Για τις ιδιωτικές θεσπίστηκε ήδη ένας αναπτυξιακός νόμος ο οποίος δίνει ισχυρά κίνητρα και άλλα μέτρα τα οποία αναμένεται να αποδώσουν. Τρίτον, με τον επανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ που έγινε και συνεχώς γίνεται, έτσι ώστε όχι μόνο τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης, αλλά όλες οι δράσεις και όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ να έχουν μέσα τους και να υπηρετούν και το κριτήριο της απασχόλησης. Τέταρτο, με τη θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν στο να συγκρατήσουν το επιστημονικό δυναμικό μας και δυνατόν, όπως είπα, να αρχίσει και μια αντίστροφη μέτρηση. Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζεται για πρώτη φορά Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και δημιουργείται Δημόσιο Ταμείο, Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί ερευνητές, ερευνητικά προγράμματα και στη δεύτερη φάση νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν επιχειρηματικά τα αποτελέσματα των ερευνών. Το ταμείο αυτό αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Μεσοπρόθεσμα. Μεσοπρόθεσμα τώρα, καταλυτικό ρόλο θα παίξουν δύο κυρίως παράγοντες. Πέρα από την συνέχιση και την ολοκλήρωση των δράσεων που ήδη ανέφερα πριν. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής και της αλληλέγγυης οικονομίας. Ορισμένοι το βλέπουν ως κάτι απλώς ως ένα πεδίο κοινωνικού πειραματισμού. Δεν είναι μόνο έτσι. Ο στόχος μας είναι η ανάδειξη αυτών των μορφών δράσης και επιχειρηματικής επιχειρηματικότητας να αναδειχθούν σε ένα δυναμικό τομέα προσφοράς υπηρεσιών και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Για να το πω σχηματικά, το ρόλο που έπαιξε παλιότερα στη δεκαετία του 70 και του 80 το ελληνικό δημόσιο, ως ένα βαθμό τουλάχιστον μπορεί να το παίξει σήμερα αυτός ο τομέας. Εδώ αναφερόμαστε σε συλλογικές μορφές επιχειρηματικής δράσης, κυρίως συλλογικού συνεργατικού χαρακτήρα, που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες με αμοιβή εννοείται, στο δημόσιο, σε δημόσιους φορείς, σε δήμους, σε νοσοκομεία, αλλά και στην αγορά γενικότερα. Και σχετικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο τομή, κατατίθεται εντός των επόμενων ημερών για διαβούλευση με στόχο να ψηφιστεί αμέσως μετά. Επίσης, ετοιμάζουμε παράλληλα ένα ειδικό αναπτυξιακό ταμείο για τη χρηματοδότηση ειδικά τέτοιων δραστηριοτήτων, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δράσεις. Ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα αναπτύξει αυτό το ονομάζεται μικροπίστωση και που θα εξειδικευτεί, όπως είπα, σε αυτές τις δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε και σε πολλά ειδικότερα θέματα, αλλά αυτό θα πρέπει να βρούμε μια άλλη ευκαιρία. Διότι θέλω να περάσω τώρα στο δεύτερο πυλώνα του συνολικού μας σχεδίου, που αποτελεί και τη δεύτερη προτεραιότητα σε αυτή τη φάση και που δεν είναι άλλο, δεν είναι άλλη από την στήριξη, τον επανασχεδιασμό και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους στην πραγματικότητα. Ορισμένοι, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, λένε ότι πρώτα πρέπει να έχουμε ανάπτυξη και μετά να κάνουμε διανομή. Ότι πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο και μετά να στηρίξουμε την κοινωνική προστασία. Δηλαδή, οι φτωχοί και οι ανήμποροι να μείνουν πάλι στο περίμενο. Όντως, αυτά λένε τα εγχειρίδια και τα δόγματα του νέου φιλελευθερισμού. Ότι η
κοινωνική προστασία πρέπει να έρθει ως κάτι που θα έρθει ως υπερχείλισμα. Όταν χωρεστεί η δίψα για κέρδη, όταν χωρεστεί η δίψα για πλούτο, τότε ό,τι περισσέψει μπορεί κάτι να πάρει το φτωχή. Αλλά το ατύχημα του κ. Μητσοτάκη είναι διπλό. Το πρώτο ατύχημα είναι ότι τα δόγματα αυτά αμφισβητούνται πλέον δύνατα και από εκείνους που τα εισηγήθηκαν. Από τους κόλπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βγήκε πρόσφατα μία μελέτη η οποία θέτει σε αμφισβήτηση ακριβώς αυτού του δόγματος του νευθετερισμού. Θεωρεί δηλαδή η μελέτη αυτή ότι οι ανισότητες βλάπτουν την ανάπτυξη, ακόμα και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και το δεύτερο δόγμα, το δεύτερο ατύχημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας και η κοινωνία μας δεν πρόκειται να έχουμε καμιά ανάπτυξη, καμιά παραγωγή νεοπλούτου εάν δεν σταθεί όρθια η κοινωνία, αν δεν στηρίξουμε το σύστημα υγείας, αν δεν στηρίξουμε τα σχολεία μας, αν δεν στηρίξουμε το επίπεδο δημόσιου υπηρεσιών και αν δεν στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό για μας δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης, είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης η κοινωνική προστασία και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Γι' αυτό και η κεντρική μας προτεραιότητα, αναπόσπαστο μέρος αυτού που λέμε δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ο πανασχεδιασμός και η δημιουργία τελικά ενός νέου κοινωνικού κράτους για όλους, παντού, σήμερα και αύριο. Διότι και το κοινωνικό κράτος που είχαμε πριν, ξέρουμε πολύ καλά τι προβλήματα είναι. Ορισμένοι ρωτούν, μα μπορεί να γίνει κοινωνικό κράτος χωρίς πόλους? Το ερώτημα έχει βάση. Όμως το κοινωνικό κράτος δεν είναι θέμα μόνο πόλων. Πρωτίστως είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα αξιών, είναι θέμα σχεδιασμού, είναι θέμα κρατικής ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς. Εμείς λοιπόν προχωρούμε με ό,τι διαθέτουμε σε πόρους, σε συλλογικές πρωτοβουλίες, σε κοινωνική προσφορά, σε σχεδιασμό. Γι' αυτό και το κοινωνικό κράτος για όλους δεν είναι ένα σύνθημα, αλλά είναι μια δέσμευση που γίνεται πράξη. Πρώτο στόχο που θέσαμε αμέσως μόλις πήραμε την κυβέρνηση και πρέπει να πω τον είχαμε προετοιμάσει αυτόν αρκετά και πριν ήταν να σταματήσει η μείωση των δαπανών για τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Απασχόλησης και Φρόνοιας να τεθούν εκτός των όποιων περικοπών και να αρχίσει να αντιστρέφεται η αρνητική τάση των προηγούμενων ετών. Και το πετύχαμε. Η μείωση των δαπανών σταμάτησε. Η αύξηση των δαπανών μικρή ακόμα, αλλά αυτή δεν έχει ξεκινήσει. Ο δεύτερος στόχος που θέσαμε ήταν η ανάληψη άμεσων δράσεων. Με άμεσο αποτέλεσμα. Μάλλον δράσεων με άμεσο αποτέλεσμα. Προσυλλοποίηση του στόχου αυτού εξασφαλίσαμε στην πράξη την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας όλων των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Θέσαμε σε εφαρμογή και επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής προγραμμάτων καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας και της ανθρωπιστικής κρίσης. Καθιερώσαμε σχολικά γεύματα, κοινωνικά τιμολόγια σε ρεύμα, νερό, αστικές κοινωνίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα για αστέγους και αποστάτευτα ανήλικα παιδιά. Αυξάνουμε πόρους και μέσα για τις δομές πρόληψης και απεξάρτησης. Εφαρμόζουμε πιλωτικά το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης σε 30 δήμους, επιλεγμένους δήμους, με στόχο να επεκταθεί από τον χρόνο σε όλη την επικράτεια, μάλλον μέσα στα επόμενα 2 ετών. Αυτά είναι μέτρα και δράσεις που έγιναν και γίνονται ήδη και που έχουν αποτέλεσμα και το εκτιμούν οι άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν, ας το πω έτσι, αυτής της άμεσης βοήθειας. Όμως τα μέτρα αυτά είναι αποσπασματικά. Αν και πολύτιμα λοιπόν δεν φτάνουν. Ο τρίτος μας στόχος, συνεχώς, είναι να περάσουμε τώρα από τα άμεσα αυτά αλλά αποσπασματικά μέτρα, χωρίς να τα καταργήσουμε, σε ένα συνολικότερο σχέδιο. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη και δημιουργήσαμε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι και σχετικοί υπουργοί και στο πλαίσιο ακριβώς αυτού του διακυβερνητικού οργάνου γίνεται ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του νέου κοινωνικού κράτους. Και πολύ σύντομα, ελπίζω και μέσα στον Ιούλιο, ο Πρωθυπουργός, όπως παρουσίασε πρόσφατα την αναπτυξιακή πρόταση, έτσι και εδώ θα παρουσιάσει το συνολικό μας σχεδιασμό για την ανάπτυξη αυτού του
σχεδίου για το νέο κοινωνικογράφησο από εδώ και πέρα. Και έρχομαι στον τρίτο πυλώνα, που αφορά τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, μεγάλες αλλά και μικρές θεσμικές αλλαγές, επιτρέψουμε να πω, στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, στο σύνταγμα, στο μικροοικόνομο. Και λέω μεγάλες και μικρές, διότι στον τομέα αυτό έχουμε ιστορικά ελλείμματα. Υπάρχουν θεσμικές αλλαγές που σε άλλες χώρες έχουν γίνει από αστικές κυβερνήσεις εδώ και χρόνια και δεκαετίες, ενώ εμάς καθυστερούνται. Ορισμένοι υποτιμούν αυτές τις αλλαγές. Θεωρούν ότι δεν συνδέονται άμεσα με το εισόδημα, δεν συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Επιτρέψτε μου να πω ότι πρώτη για μία λαθασμένη, στενή προσέγγιση. Διότι η κρίση που ζούμε δεν είναι μόνο κρίση οικονομική. Είναι και κρίση αντιπροσώπευσης και νομοποίησης των δημοκρατικών θεσμών και λειτουργιών. Είναι κρίση των συλλογικών όρων της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής. Και άρα, αν δεν αντιμετωπίσουμε την κρίση και σε αυτό το επίπεδο, η κοινωνία κινδυνεύει να γίνει μια ζούγκλα και ας έχουμε ανάπτυξη και ας έχουμε οικονομία κλπ. Μια μακρά περίοδος κρατικοκεντρικής οργάνωσης της κοινωνίας μας έχει οδηγήσει σε φαινόμενα ακύρωσης αυτό που ορισμένοι ονομάζουν κοινωνία των πολιτών. Αποξένωση των πολιτών από τα δημόσια και κοινά πράγματα. Έχουν επικρατήσει λογικές ανάθεσης των υποθέσεων των πολιτών και της κοινωνίας στο κράτος με έναν τρόπο παθητικό. Μια μακρά παράδοση περαιτιακών σχέσεων στη χώρα μας έχει οδηγήσει σε ευθυνοποιήσεις και λογικές ότι εκείνο που μετράει τελικά είναι το μέσο. Και όχι η δουλειά, η αξιοσύνη, η προσφορά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μια μακρά περίοδος δικοματισμού οδήγησε επίσης σε ένα καρτέλ εξουσίας μακριά από τον έλεγχο. Αυτό έχει οδηγήσει τον κόσμο να πιστεύει ότι η πολιτική είναι αφρόμητο παιχνίδι, ότι όλοι τα ίδια είναι. Τέλος, οι συχνές αλλαγές του εκλογικού νόμου και το πόνους των 50 ευρώ έχουν καταντήσει τις εκλογές σαν ένα τυχερό παιχνίδι. Όποιος βγει πρώτος, έστω μια ψήφο, τα παίρνει όλα. Εμείς θα μπορούσαμε και έχουμε υποφεληθεί από αυτό και θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε κι άλλο. Αλλά πάνω από το όφελος το κομματικό, βάζουμε το τι χρειάζεται η κοινωνία, το ποια είναι η προοπτική, που πάνε τα πράγματα. Και εδώ έχουμε μια κοινωνία που η ίδια κοινωνία έχει διαλύσει το δικοματικό σύστημα. Η ίδια η κοινωνία έχει δημιουργήσει σε μια βουλή εξακομματική, οκτακομματική και ούτω καθεξής. Επομένως, καλούμαστε να ακολουθήσουμε έστω από τον ιστορικό κοινωνία και να κάνουμε εκείνες τις θεσμικές αλλαγές που θα βοηθήσουν στην θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτές λοιπόν και άλλες παθογόνες καταστάσεις πρέπει να τις ανατρέψουμε, να τις ξεπεράσουμε. Και πρέπει ως κοινωνία να συζητήσουμε το πώς θα γίνει αυτή η ανατροπή και πώς θα περάσουμε από μια κρατικοκεντρική οργάνωση σε μια κοινωνικοκεντρική οργάνωση, όπου το κέντρο των αποφάσεων θα είναι όχι στο κράτος, όχι στις αγορές, αλλά στην ίδια της κοινωνία, μέσα από τους κατάλληλους βεβαίως θεσμούς και διαδικασίες. Στην κατεύθυνση αυτή προχωρούμε άμεσα στην κατάργηση του πόνους των 50 ευρώ και στην αλλαγή του εκλογικού νόμου με την καθιέρωση της απλής αναλογικής και με την προοπτική να προσπαθήσουμε να πείσουμε στα πλαίσια της πνευματικής αναθεώρησης να καθιερωθεί ως ένα πάγιο εκλογικό σύστημα. Στόχος μας, πέρα από την κατάργηση του πόνου των 50 ευρώ, είναι να κατοχυρώσουμε την ισοδυναμία του ψήφου και να κάνουμε πιο σύγχρονες και πιο δημοκρατικές τις σχέσεις της πολιτικής εκπροσώπησης. Γι' αυτό θα εξετάσουμε, θέτουμε προς συζήτηση και το θέμα των μεγάλων περιφερειών και της διάσπασής του και την ψήφο των νέων στα 17 και άλλα μέτρα και αλλαγές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν. Παράλληλα, ανοίγουμε τη συζήτηση για το συνταγματικό χάρτη της χώρας μας. Ένα συνταγματικό χάρτη που έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Άρα όταν λέω ότι ανοίγουμε τη συζήτηση για να υπερασπιστούμε αυτά τα θετικά στοιχεία, αλλά και για να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες. Δεν μπορούμε να μένουμε αμυντικά απέναντι στο θέμα αυτό.
Οπότε εμείς γενικά και προεκλογικά έχουμε διακηρύξει και έχουμε κάνει προτάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την συνταγματική τάξη της χώρας μας με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, της εμβάθυνσης των δημοκρατικών θεσμών, της θεσμοθέτησης μορφών άμεσης δημοκρατίας. Τέλος, προχωρούμε σε εκτεταμένες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και του κράτους. Θέτουμε προς επανεξέταση και αξιολόγηση το συνολικό πλέγμα των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση, τις περιφέρειες και τις δημοτικές αρχές. Θέλω όμως να τονίσω το εξής. Η συνταγματική αναθεώρηση και οι θεσμικές αλλαγές του κράτους δεν είναι ουδέτερες τεχνικές διαρρυθμίσεις, δεν είναι δουλειά των συνταγματολόγων μόνο. Πρόκειται για αλλαγές που καθορίζουν τους όρους της συλλογικής μας ζωής, όπως έλεγα πριν. Προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία της κοινωνίας μας απέναντι ιδιαίτερα στα σύγχρονα φαινόμενα και της μάστιγης, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και ούτω καθεξής. Καθορίζουν τη μορφή της μεταμνημονιακής Ελλάδας που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Αποτελούν επομένως οι θεσμικές αυτές αλλαγές υπόθεση ένα σημαντικό πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα από τη μια πλευρά σε δυνάμεις που θέλουν την περιθωριοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών και στις δυνάμεις της αριστεράς, τις προοδευτικές δυνάμεις που θέλουν ακριβώς το αντίθετο, την ενεργοποίηση των πολιτών, ούτως ώστε και οι πολίτες και η κοινωνία να γίνουν συντελεστές του μέλλοντος. Ακριβώς γι' αυτό η υπόθεση αυτή μας αφορά όλους και όλες. Συντρόφες και σύντροφοι, προσπάθησα να περιγράψω με αδρές βέβαια γραμμές τους τρεις βασικούς πυλώνες που συγκροτούν το σχέδιο για αυτή την φάση που δέχεται. Η μετάβαση όμως στο νέο υπόδειγμα της δίκαιης ανάπτυξης και της αλληλέγγυης κοινωνίας που επιδιώκουμε δεν θα είναι εύκολη, ούτε ευθύγραμμη, ούτε θα γίνει χωρίς συγκρούσεις. Πρώτα-πρώτα, διότι πολλοί από τους στόχους μας, πρέπει να το πούμε, συγκρούονται με το ασφιχτικό πλαίσιο της επιτροπίας που έχει επιτεθεί στη χώρα μας από τους δανειστές. Άρα, μέρος της υλοποίησης αυτού του σχεδίου είναι χωρίς να παραβιάσουμε τις συμφωνημένες δεσμεύσεις και υλοποιώντας αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Μέρος όμως της επιδίωξής μας πρέπει να είναι η διεύρυνση των βαθμών ελευθερίας στην άσκηση, στο σχεδιασμό και στη χάραξη της πολιτικής. Δεύτερον, διότι οι δυνάμεις που μένουν προσκολλημένες και προσδεδεμένες στο παλιό σύστημα και στις παλιές διευθετήσεις αντιδρούν σε κάθε αλλαγή προσπαθώντας να διατηρήσουν προνόμια, ρόλους και εξουσίες. Μια τέτοια σύγκρουση έχει φέρει στο προσκήνιο μια απλή προσπάθεια, αυτονόητη προσπάθεια, προαναγγελμένη προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων της χώρας να μπει τάξη επιτέλους στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Και βλέπουμε όλοι τον εκχυδαϊσμό και τον εκφυλισμό της δίθεν ενημέρωσης από ορισμένα μέσα σε μια χοντροκομμένη αντικυβερνητική προπαγάνδα, σε μια διαρκή κινδυνολογία. Όμως οι διαδικασίες να μπει τάξη, να μπουν τάξη και κανόνες στο ευαίσθητο χώρο της ενημέρωσης θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν για το τέλειο του. Σε αυτή την πορεία λοιπόν χρειάζεται η ενεργοποίηση της κοινωνίας. Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει και να κερδίσει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας έχει ένα ιστορικό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Διότι για πρώτη φορά σπάει το μονοπόλιο της αστικής εξουσίας της χώρας μας. Και για πρώτη φορά δημιουργείται στην Ευρώπη ένα παράδειγμα που άλλοι το πολεμούν, άλλοι όμως προσπαθούν να το αντιγράψουν, να το συμβολευτούν, να παραδειγματιστούν από αυτό. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας πρόσφατα, με την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο, ένας καινούριος άνεμος άρχισε να φταίει στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως αυτή η επιλογή αποτελούσε και μία τομή στην παράδοση της αριστεράς, στη δική μας παράδοση. Διότι μέχρι τώρα ως αριστερά
εμείς πάντα αγωνιζόμαστε, αλλά διεκδικούσαμε από το κράτος ή αναθέταμε στο κράτος κι εμείς να ικανοποιήσει αιτήματα των εργαζομένων και ανάγκης του. Τώρα με την ψήφο του λαού και με τη θέλησή του, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εμείς ήδη την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία για να επιλύσουμε προβλήματα του λαού. Αυτό όμως προϋποθέτει όχι αποκοπή της κυβέρνησης, αλλά σύσφιξη των δεσμών της με την κοινωνία και τα κοινωνικά κινήματα. Στόχος είναι να συνδυάσουμε την κοινωνική δύναμη με την πολιτική επιρροή που έχουμε ως κυβέρνηση, έστω με τους περιορισμούς που την έχουμε, διότι υπάρχουν προβλήματα εδώ και στο κράτος και στην εκτελεστική εξουσία. Για να... Αυτό αποτελεί μια νέα αντίληψη, μια νέα στρατηγική, θα μπορούσα. Για να λειτουργήσει όμως αυτή η στρατηγική, αυτή η νέα σχέση, απαιτούνται πολλά βήματα να γίνουν και από εμάς, αλλά απαιτείται και ένα συνδικαλιστικό κίνημα και ένα κοινωνικό κίνημα, το οποίο θα κάνει κριτική, θα πολεμάει την κυβέρνηση αν το κρίνει αναγκαίο, αλλά δεν θα περιορίζει στην καταγγελία. Θα επιδιώκει και θετικούς υλοποιήσιμους στόχους. Αυτό απαιτεί την κριτική, απαιτεί όμως και τη συνεργασία. Και αυτή τη συνεργασία η κυβέρνησή μας την επιδιώκει με όλους τους νόμιμους συλλογικούς εκφραστές της κοινωνίας. Και πάνω σε αυτή τη βάση καλούμαστε ακριβώς να χτίσουμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Δεν θα ήμουν ειλικρινής εάν έλεγα ότι το έχουμε πετύχει κιόλας αυτό το νέο μοντέλο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν είναι κάτι προκάτω, δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το πάρει από τα βιβλία ή να το προετοιμάσει από πριν. Αυτό είναι κάτι που γίνεται ενδράσει. Είναι μια ναυπήγηση που γίνεται εμπλό. Είναι ένα στόχο προκατάκτηση. Είναι μια διαδικασία μερικέ φορέ δοκιμών, επισήμανση και διόρθωση λαθών, γενίκευση θετικών παραδειγμάτων. Και ακριβώ γι' αυτό έχει σημασία και το κόμμα και η σχέση του κόμματο με την κυβέρνηση. Διότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει μέσα σε κλειστά γραφεία τη κυβέρνηση του κόμματο. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μέσα στην κοινωνία. Και θα χαρώ αργότερα να έρθω ξανά εδώ να μιλήσουμε για τέτοια προβλήματα. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε, τι εμπόδια βρήκαμε, πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Γι' αυτό ακριβώς οι αντίπαλοι μας καταστροφολογούν, αποφεύγουν τον συγκεκριμένο διάλογο, διαστρεβλώνουν και συμποθετούν, διότι τρέμουν στην ιδέα ότι η δική μας κυβέρνηση μπορεί να πετύχει. Και τούτο γιατί η δική μας επιτυχία δεν θα είναι μια επιτυχία ενός κόμματος ή μιας κυβέρνησης. Θα είναι μια επιτυχία της ίδιας κοινωνίας και μάλιστα των πιο αδύνατων κομμάτων της. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών. Έχουμε όμως και τη βαθιά πεποίθηση ότι θα πετύχουμε. Και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε.